άλλο σε αυτό. Και την κοπέλα αυτή που είπε για το γέλιο, ήθελα να μιλήσω την ώρα, αλλά δεν προλαβαίνω το γέλιο. Είπε ότι αν τα συμποθέσουν να γελάσουν τα κάποια πράγματα για τα δεξιά, όχι. Πολλέ φορέ έρχεται το γέλιο και εδώ και στο ένα μηχανάκι ω μηχανισμό άμυνα. Δηλαδή, η ταινία δεν έδινε κάτι, έδινε ένα δρόμο ή ένα μάξι να περνάει και οι γιατρέ γελούσαν. Με μένα τρόπο, α πούμε, δεν ξέρω πώ θα σταθούν να παίρνουν την ταινία. Αυτό ισχύει. Είναι μικροτικό όμω. Αυτό ισχύει, είναι μικροτικό. Είναι λειτουργικό. Αυτή η αμήχανο γέλιο είναι λειτουργικό. Ισχύει αυτό. Απ' την άλλη υπάρχει και ένα, και ένα γέλιο, ναι. Το οποίο οκ, αφού γελάω και εγώ σας είχα. Δηλαδή είναι σκηνές που λίγο χιούμορ να έχεις και λίγο έχεις σε σαρκασμό και γελάς. Δηλαδή γελάς. Γελάς όχι όπως γελάς, ας πούμε, σε μια χαζοκομωδία, έτσι. Γελάς με αυτό το, με ένα άλλο ιδιαίτερο γέλιο, έτσι. Το διαφορετικό, πώς να το πω, είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα το φιλμ, έτσι, είναι πολύ περίεργο πράγμα. Φέρνω ένα παράδειγμα της ταινίας των αδελφών Κοέν. Δεν ξέρω αν έχετε δει ταινίες των αδελφών Κοέν. Ο Μπιγκ Λεμπόφσκι και όλα αυτά. Ξέρεις, κάποιος μπορεί να μην γελάσει καθόλου και κάποιος άλλο μπορεί να ξεσπισίσει τα γέλια. Αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα. Αλλά είναι αυτό το ιδιαίτερο φιλμ που έχει να κάνει την ανθρώπινη κατάσταση. Το οποίο είναι θεμητό μέσα, δηλαδή. Απέναντιας χαίρομαι κιόλα. Δηλαδή, άνθρωποι χωρίς χιούμορ, ούτε το σπιτό του, ούτε τη ψυχή, πραγματικά μπορεί να την παρακολουθήσουν όλοι σε όλη τη διάσταση. Έτσι. Είναι σημαντικό δηλαδή να έχεις χιούμορ.